Θύματα ενός αλλαλούμ για το οποίο δεν ευθύνονται αλλά θα το πληρώσουν. Πέφτουν συνολικά 165.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα που θα δουν τις επόμενες ημέρες στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης, παρακράτηση ποσού που αποτελεί λάθος του ΟΠΚΠ στην καταβολή της επιδότησης του 2022 που έγινε μέσα στο 2023. Το λάθος ήταν του οργανισμού, αλλά τι λάθος είναι. Πήραμε κάποια χρήματα που δεν τα δικαιούμασταν, επομένως έξτρα, και αυτά τα χρήματα καλούμαστε να τα δώσουμε σήμερα. Είναι χρήματα τη βασική ενίσχυση που εμεί με μια έρευνα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι περίπου το 1 με 2%. Δηλαδή, ένα παραγωγό που έπαιρνε βασική ενίσχυση 5.000 ευρώ θα δει καταβληθέντα χρεωστήτω μια ποινή. Όπω ξεκαθάρισε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο πρόεδρο τη Εθεά. Το λάθο εντοπίστηκε από τον κοινοτικό έλεγχο και ω τα καταφληθέντα θα παρακρατηθούν περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένα ποσό τη τάξη του 1 ή και 2% για την ενίσχυση των παραγωγών. Αλλά δεν θα τα βγάλουμε από την τσέπη μα να τα δώσουμε. Θα τα κρατήσουν από τη βασική ενίσχυση που θα πληρωθεί τι επόμενε μέρε μέχρι το 3ο Δεκαήμερο του Οκτώβρη ημερολογιακά, ήθιστε να πληρώνετε. Θα κρατιστούν από τη βασική ενίσχυση για να συμψηφιστούν με το ποσό του καταβληθέντων αχρεωστήτων. Αν και τα ποσά που προκύπτουν δεν φαίνεται να είναι μεγάλα και πάντω δεν αφορούν το σύνολο των παραγωγών, ο κ. Χιλετζάκη σημείωσε πω ο οργανισμό θα πρέπει να ενημερώσει, όπω και οι παραγωγή θα πρέπει πριν την καταβολή τη ενίσχυση, μέσα στο επόμενο διάστημα, να έχουν ενημερωθεί από τα κέντρα εξυπηρέτηση για να έχουν εικόνα των πιθανών παρακρατήσεων. Έχουμε παραγωγού που έχουν ποινέ 300, 400, 500 ευρώ και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Περιμένουμε κι εμεί να βγει ο οργανισμό να δώσει μια επίσημη. ένα δελτίο τύπου που να μας εξηγεί και μας τι είναι και τι κατευθύνσεις πρέπει να πάρουμε.